Με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004 και την πραγματοποίησή τους το καλοκαίρι στο Παρίσι, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας τιμά την αλληλένδετη σχέση μόδας και αθλητισμού με την έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Παρίσι 2024». Οι Έλληνες σχεδιαστές έχουν σχεδιάσει από μια δημιουργία με έμπνευση τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αθλητισμός και μόδα είναι δύο εκφάνσεις του παγκόσμιου πολιτισμού, που και οι δύο επηρεάζονται από την ιστορία, από την αισθητική. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση και σίγουρα αναδεικνύει και όλη την αισθητική, την αρμονία και το πνεύμα της Ελλάδας. Έδωσα μια παλιά δημιουργία του πατέρα μου το 87, δύο μάλλον, γιατί θεώρησα ότι επειδή είναι έκθεση ήταν καλύτερα να έχει και μια μουσιακή αξία. Στην έκθεση ο κόσμος μπορεί να θαυμάσει με ελεύθερη είσοδο ενδυμασίες από την εμβληματική τελετή έναξης της Αθήνας το 2004, τη δημιουργία της Μέρης Κατράντζου για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας, όπως επίσης και εμφανίσεις ιεριών προηγούμενων ετών. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να βρίσκεσαι σε μια επίδειξη μόδας που εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, αλλά έχουν τόσο ωραίο αθλητικό χαρακτήρα και πάρα πολλοί Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα. Αυτό είναι φανταστικό, γιατί βλέπεις νέους δημιουργούς που εμπνεύστηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό είναι υπέροχο για μας. Μου ζητήθηκε και έφερα κάποια κομμάτια πολύ δύσκολα να βρεθούν. Η στολή της ιέριας της κυρίας Κατσέλη, που είναι από το 56, η Φαντή όλη στο κέρι στον Γαλλό, ένα μοναδικό κομμάτι. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη έλαμψε στην Πασαρέλα για την επίδειξη μόδας του οίκου Κάθι Χέιντελς στην πρεμιέρα της Εβδομάδας Μόδας στο Ζάμπιο Μέγαρο. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της κολύμβησης ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στο σόου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τόγκο. Είναι και δική μου η χαρά να βρίσκομαι εδώ. Η Εβδομάδα Μόδας η συγκεκριμένη είναι πολύ ξεχωριστή και η συγκεκριμένη μέρα κιόλας, μπορώ να πω, ότι έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς συνδυάζει την αρμονία του αθλητισμού με το κάλος της μόδας. Και είναι και χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε χρονικά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Βλέπουμε εδώ και στολές από την τελετή έναρξη, την εμβληματική τελετή έναρξη της Αθήνας, και συνδυάζεται με τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πρωτεύουσα της μόδας στο Παρίσι. Εσείς ως σχεδιαστής, πώς εμπνέεστε από τον αθλητισμό? Α, δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με αθλήτριες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και είναι τρομερή ευκαιρία, πιστεύω, για μας να έχουμε κοντά μας την Ευαγγελία και να συνθέσουμε μια όμορφες δημιουργίες, τον αθλητισμό μαζί με τη μόδα, γιατί πιστεύω ότι συμβαδίζουν. Έχω εκπλαγεί, καθώς είναι μαζεμένη η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και της μόδας μέσα σε ένα δωμάτιο. Της μόδας των Ολυμπιακών Αγώνων, του αθλητισμού. Είναι ένας συνδυασμός αθλητισμού και μόδας απόψε σε αυτή την έκθεση εδώ και έχω εκπλαγεί πραγματικά, είναι πανέμορφο. Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας άρχισε με το σόου της διάσημης σχεδιάστριας Ελιζαμπέτα Φράγκη, που παρουσίασε για πρώτη φορά την κολεξιόν της στην Αθήνα και εισέπραξε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας στο περιστήλι του Ζαπίου.